Μάτς από αυτά που δίνουν κατηγορίες, μια πολύ σημαντική νίκη για τον Ναυπακτιακό. Πώς το ζει ένας τεχνικός από τον πάγκο? Εγώ θα πω ότι σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη και θα έλεγα δίκαια νίκη. Επικρατήσαμε του Όμηρου. Μια ομάδα πιστεύω ότι υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι αν ήμασταν έτοιμοι για αυτό το μάτς, πιστεύω αν ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι, θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει και άλλο γκολ. Εμείς σήμερα διασκάζουμε την νίκη αυτή και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, που ήταν σήμερα πάρα πολύ καλοί. Και θα έλεγα και τον κόσμο της Ναυπάκτου να έρθει στο γήπεδο να μπορέσει να αυτά τα παιδιά να τα βοηθήσει ώστε να τελειώσει το πρωτάθλημα την άλλη Κυριακή. Είναι πλέον ένα μάτς όλη η χρονιά αυτό στο Παπαχαράλα. Πιστεύω ότι αυτό ήταν σήμερα το πιο δύσκολο μάτς, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο, και το επόμενο μάτς δύσκολο είναι. Όλα είναι δύσκολα. Εμείς θα ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι και θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Νιώσατε ότι ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, το ζήσατε μέχρι την τελευταία στιγμή? Νομίζω ότι σου είπα από την αρχή, ήταν μια πάρα πολύ δίκαια νίκη. Ντέρμπι ήταν, αλλά πιστεύω ότι τα παιδιά το κάνανε, μπορούσε να γίνει πιο εύκολο ακόμα αν ήμασταν πιο πολύ συγκεντρωμένοι. Ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, ο Όμηρος βρέθηκε πίσω στο σκορ, αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να το γυρίσει. Βέβαια το παιχνίδι έχει και συνέχεια, έχει και δεύτερο μήχρονο όπως συνηθίζεται να λέγεται. Βέβαια έχει και δεύτερο παιχνίδι, αλλά θα πούμε για αυτό το παιχνίδι. Έτσι, απλώς εμείς, όπως τους είπα και στα παιδιά, εμείς δεν είχαμε ηρεμία, δεν είχαμε συγκέντρωση, αυτοσυγκέντρωση στο παιχνίδι μας. Και γι' αυτό πιστεύω χάσαμε το παιχνίδι. Πρέπει να κοιτάξουμε τα λάθη μας, να δουλέψουμε αυτή τη εβδομάδα και όπως ήρθε η ΝΑΦΑ και στην έδρα μας, πρέπει να πάμε και εμείς στην έδρα και να τους κερδίσουμε. Για να έχουμε ελπίδες για το πρωτάθλημα. Έτσι. Είναι μια δύσκολη διαδικασία με τρεις ιστορικές ομάδες, Ναυπακτιακό, ΑΕΜ, Όμηρο, να διεκδικούν σε ένα μίνι πρωτάθλημα μια άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό βαραίνει τα πόδια των παιχτών ή πιστεύετε ότι έχουν τις εμπειρίες για να ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο δύσκολο πρωτάθλημα? Εντάξει, δύσκολο είναι αυτό το πρωτάθλημα. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Χωρίς πίεση δεν κάνει πρωταθλητισμό. Είναι τρεις ιστορικές ομάδες, όπως είπες, που εντάξει. Είναι ο καθένας, πιστεύω αυτά που είναι, κρίνονται σε λεπτομέρειες. Έτσι. Και όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη. Εκεί πιστεύω θα κριθεί το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Ελπίζω η ομάδα μου να έχει την αυτοσυγκέντρωση στα υπόλοιπα παιχνίδια και να μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Ο Ναυπακτιακός πέρασε σήμερα νικηφόρα από τον Νιοχώρη και μάλιστα για ένα ακόμα παιχνίδι κατάφερε να μην δεχτεί γκολ, ξεπερνώντας πλέον τα 1000 λεπτά χωρίς να έχει δεχτεί τέρμα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα? Σίγουρα η άμυνα είναι αυτή που σου δίνει τα πρωταθλήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε τόσους αγώνες να φάμε γκολ. Έχουμε να ιτηθούμε από τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, από τον Γενάρη να φάμε γκολ. Έχουμε τους παίχτες μπροστά που μια φάση μπορούν να την κάνουν γκολ. Πιστεύω ότι αν κάποιος έπαιρνε να κερδίσει σήμερα, στη λεπτομέρεια ήμασταν εμείς. Είχαμε 2-3 κλασικές ευκαιρίες σε σχέση με τον αντίπαλο. Όμως ήταν ένα παιχνίδι. Δεν είχε πολλή ποιότητα. Ήταν η σκοπιμότητα του παιχνιδιού που έπρεπε να έρθουμε εδώ, να κλείσουμε καλά τον αντίπαλο και πιστεύω τα καταφέραμε. Έτσι όπως οδηγείται η κατάσταση, ουσιαστικά το σημερινό παιχνίδι ήταν το πρώτο ημίχρονο ενός τελικού, με δεδομένο ότι η ΑΕΜ ήρθε ισόπαλη με τον Τρίκαρδο κατοχής. Το δεύτερο ημίχρονο θα επεχθεί την ερχόμενη Κυριακή στο Παπαχαραλάμπιο. Εκεί αλλάζουν οι όροι. Κοιτάξτε να δείτε, η ομάδα του Ομίρου έχει έμπειρους παίχτες. Όπως εμείς σήμερα κάναμε διπλό, μπορεί να έρθει και αυτή την άλλη Κυριακή να κάνει διπλό στην έδρα μας. Βέβαια θα είναι πολύ δύσκολο για αυτούς. Ελπίζω να είμαστε εμείς αυτοί που θα πανηγυρίσουμε την Κυριακή και να πάρουμε και την άνοδο για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Οι εντυπώσεις από το σημερινό παιχνίδι ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι. Δεν ξέρω αν έχεις ζήσει άλλα έτολα καρνάνικα ντέρμπι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ζήσει άλλα έτολα καρνάνικα ντέρμπι, αλλά πιστεύω ότι πήγε πιο πολύ στη δύναμη, στο πάθος, δεν είχε πολλές φάσεις και ήταν ξεκάθαρο ότι όποιος έβαζε τον γκολ αυτός ήταν και ο νικητής. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε εμείς και κρατήσαμε το αποτέλεσμα που μας δίνει μεγάλο αβαντάζ, θεωρώ, για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.